φίλοι μου και φίλες μου. Άλλη μια εβδομάδα εδώ κοντά σας και έχουμε να συζητήσουμε υπέροχα θέματα και με τους καλεσμένους μας, αλλά και με το team του Follow Us. Και από εκεί και πέρα τηλεθεατές μου, μην ξεχνάτε να με ακολουθάτε στο Instagram Μάρια Δαμουλάκη και στην επαγγελματική σελίδα της εκπομπής Follow Us με την Άρια Δαμουλάκη. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας θέμα, το οποίο είναι η ζωγραφική. Ναι, καλά ακούσατε. Και σε ποιον δεν αρέσει η ζωγραφική ή ποιος δεν έχει πιάσει ένα μολύβι, ένα στυλό, ένα πινέλο, να ζωγραφίσει, να μουτζουρώσει, να κάνει μια καρδιά. Τα πάω όλα πια. Λοιπόν, πάμε να σας συστήσω στους καλεσμένους μας. Έχω κοντά μου τον Κωνσταντίνο Καρμύρη. Γεια σου, Άρια μου. Καλώς όρισες. Και από ό,τι βλέπω, μας έχεις φέρει και την μαθήτριά σου. Την Εφιζέ. Την Εφιζέ. Πανέμορφη. Ευχαριστώ πολύ. Περιμένω να μας τα πείτε όλα. Και επιπλέον έχω και κοντά μου και το team εδώ. Τον Γιάννη Μιχαηλίδη, τον δυναμικό Γιάννη. Έτσι. Και την Γεωργία Κόρκου. Δυναμική πάντα και τιμοπόλεμη. Λοιπόν, αστέρια μου, σήμερα θα μιλήσουμε για τη ζωγραφική. Θα ξεκινήσω πρώτα με τους καλεσμένους μας. Είχες έρθει στο όλα σε ένα τακούνι και φέτος είσαι και στην Follow Us. Έτσι, έτσι. Έχει περάσει καιρός. Θέλω να μας πεις τα νέα σου καταρχήν. Ναι, φυσικά, θα στα πω όλα. Θέλω να μου τα πεις όλα. Λοιπόν, έχουμε εξελιχθεί από τότε πολύ περισσότερο. Mm-hmm. Λόγω ότι βάλαμε στην τελευταία φορά, δείξαμε και μοντέρνα σχέδια ζωγραφικής, δείξαμε διάφορα. Mm-hmm. Τώρα βάλαμε και μαθήματα ζωγραφικής, έχουμε βάλει. Μπράβο. Τα οποία μαθήματα ζωγραφικής είναι για όλους, mm-hmm. είναι κάτι εύκολο. Ναι. Δηλαδή το διδάσκουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να το κάνει ο καθένας. Αν ακούσει 5 βασικά βήματα, μπορεί να ζωγραφίσει ο καθένας. Όλοι βλέπαμε χρόνια τον ζωγράφο με την Αφάνα στην τηλεόραση. Όλοι τον έχουν δει. Το λέω έτσι, θα τον καταλάβετε ποιος είναι. Λοιπόν, και όλοι θέλουν να ζωγραφίσουν. Εμείς έχουμε απλοποιήσει την τεχνική, την έχουμε κάνει πιο απλή και μπορεί να ζωγραφίσει ο καθένας. Λοιπόν, είναι Φιζέ, είναι μαθήτριά μου, μία από τις μαθητριές μου, η οποία είναι και σχετικά καινούρια. Θα μου τα πεις όλα. Λοιπόν, πάμε όμως μία ανακεφαλαίωση για τους καινούριους τηλεθεατές που δεν σε είχαν δει στην προηγούμενη εκπομπή. Ναι. Να πούμε ότι ο Κωνσταντίνος Καρμύρης ασχολείται χρόνια με την ζωγραφική. Πολλά χρόνια. Πες μας αριθμό. Να ξέρουμε. Πόσα χρόνια ασχολούμαι με τη ζωγραφική? Ασχολούμαι 30 χρόνια με τη ζωγραφική. 30 χρόνια. Ναι. Σου άρεσε σαν παιδί. Πάντα ζωγράφησα, ναι, πάντα ζωγράφησα, πάντα ζωγράφησα και ζωγράφησε και ο πατέρας μου, από εκεί πήρα τα πρώτα βήματα. Από τον πατέρα μου, ναι. Αυτό δεν μας το έχεις πει. Α, δεν σας το είχα πει, θα το λέω τώρα. Ζωγράφησε ο πατέρας μου χρόνια και είχε και μαγαζί κάτω στη Δάφνη με πίνακες, κορνίζες και ζωγραφική δική του. Μετά κάποια στιγμή που άρχισα να ζωγραφίζω και εγώ επαγγελματικά, μπήκα και εγώ στο χώρο. Ζωγράφιζα τόσα χρόνια. Και δυναμικός πάντα. Και μου αρέσει πάρα πολύ η ζωγραφική. Δηλαδή, εγώ το θυμάμαι που έπιασα το μολύβι και άρχισα να ζωγραφίσω σαν να ήξερα. Δηλαδή, το είχα. Μα το είχες από την πρώτη φορά που μας έχεις φέρει και άλλα έργα, γιατί τώρα μας έχεις φέρει διαφορετικά. Και μην νομίζεις, αυτό που μου έδωσες το έχω στολισμένο, καλώς σε τύχο. Να το συζητάμε. Εγώ έχω κάνει ένα τείχο γεμάτο με τέτοιες, γιατί μου αρέσουν αυτά. Είναι ωραία η ζωγραφική και σαν ψυχοθεραπεία είναι ωραία σε αυτούς που ζωγραφίζουν. Δεν είναι απαραίτητο να ξέρεις να ζωγραφίζεις. Είναι χαλάρωση. Εντάξει. Βγάζεις τα προβλήματα από μέσα σου και αφιερώνεσαι σε ένα πίνακα, ξεχνάς τα πάντα. Mm. Αυτό που χαλαρώνει. Ξάρεται να κάνει μια ώρα ζωγραφική και ξεχάσει τα πάντα. Έχει χαλαρώσει, έχει φύγει άλλος άνθρωπος. Πες μας, Νεφίζε, εσύ πόσα χρόνια ασχολείσαι ή βασικά επειδή μου λέει ότι είσαι μαθήτρια, θέλω να μας πεις πώς πήρες την απόφαση να ασχοληθείς πιο επαγγελματικά. Λοιπόν, με τη ζωγραφική δεν τα πήγαινε ποτέ καλά. Ποτέ. Mm-hmm. Μέχρι που ανακάλυψα mm-hmm. ότι όταν βαριέμαι ή όταν έχω πρόβλημα mm-hmm. και με προβληματίζει, mm-hmm. απλά ζωγραφίζω, ό,τι και αν είναι αυτό. Μετά με τατουάζ και τέτοια ήθελα να ψάξω κάποιον που να είναι κοντά. Και βρήκα τον κύριο Καρμύρη. Αλλά ανακάλυψα ότι κάνει και
ζωγραφίζει. Μαθήματα. Ναι. Και μαθήματα ζωγραφική. Οπότε αποφάσισα να ασχοληθώ πιο επαγγελματικά με αυτό. Εδώ και 2 μήνες κάνω μαθήματα με τον κύριο Καρμύρη. Και προσπαθώ. Τελικά δεν ήταν τόσο δύσκολο όσο νόμιζα όλο αυτό το θέμα. Σαν δάσκαλος, θέλω να σε ρωτήσω πόσο καιρό πήρε στην Εφιζέ να κάνει τον πρώτο της καμβά. Λοιπόν, ο πρώτος πίνακας της Εφιζέ, θα σας τον δείξω κιόλας, τον έχω εδώ πέρα, είναι στη μία, περίπου, στον ένα μήνα. Ένα μήνα από μία φορά τη βδομάδα όμως, γιατί τόσο πάνε τα μαθήματα. Δηλαδή έφτιαξε ένα πίνακα σε 4 μαθήματα, σε 4 ώρες. Που σημαίνει ότι αν ερχόταν και κάθε μέρα θα το είχε φτιάξει μέσα σε θα είχε φτιάξει ένα σωρό πίνακες. Μπράβο, και ποιος είναι? Ο πίνακας είναι αυτός εκεί, το ηλιοβασίλεμα. Που είναι το ηλιοβασίλεμα. Το ακριανό, ακριανό. Το ακριανό. Α, ωραία, το έχεις και σε φωτογραφία. Το οποίο είναι... Δεν ξέρω, γυαλίζει λίγο. Να το βγάλουμε, ένα λεπτάκι. Φαίνεται, βλέπουν καλά οι τηλεθεατές ότι μοιάζει με το τελευταίο. Το τελευταίο, παιδιά, είναι. Αυτό. Μπράβο, ρε Ζουζούνα. Σας ευχαριστώ. Να το, εδώ, να το. Ωραίο, ε. Και ωραία χρώματα. Και για αρχάρια καλλιτέχνη. Ναι. Και το δεύτερο που έχει ξεκινήσει να φτιάχνει είναι το άλλο δίπλα εκεί, το τοπίο, που δεν έχει τελειώσει ακόμα καλά. Αυτό με τον καταράκτη. Αυτό με τον καταράκτη, το οποίο είναι στο πίσω μέρος. Πάλι. Α, αυτό φτιάχνει εδώ. Θα το δείξουμε πάλι. Βλέπετε. Ωραίο. Δουλεύουμε με βάση σχεδίου, αλλά αφήνουμε τον κόσμο που θα έρθει να ζωγραφίσει να αυτοσχεδιάσει κιόλας. Δεν τον πιέζουμε. Δηλαδή, το θέμα είναι να το φτιάξουμε το δικό του τρόπο, να το φτιάξουν αυτό. Οπότε που νιώθουν. Οπότε μπορεί κάποιος που δεν έχει ιδέα το να κάνει ένα κύκλο κάτι, σιγά σιγά να δουλέψει το χέρι του και να κάνει έργα τα οποία θα... Θα είναι εντυπωσιακά και πολύ ωραία. Ναι, θα εντυπωσιάσουν και θα μας μαγέψουν. Μπράβο, Εφιζέ. Και να κάνεις και τρίτο και τέταρτο και πέμπτο και έκτο. Και μετά θα έρθεις να μας πεις, κοίταξε εδώ, τι μας έχει κάνει παπάδες. Μετά θα κάνουμε και έκθεση. Γιατί κάποια στιγμή θα δημιουργήσουμε και έκθεση για τα έργα των μαθητών. Μόλις θα οργανωθούμε καλύτερα. Οπότε για να ολοκληρωθεί ένα ζωγράφο σε σένα, ως επαγγελματίας, δεν θέλει ένα μήνα, λογικά θέλει παραπάνω. Θέλει παραπάνω. Πόσο περίπου? Το επαγγελματικό θα πάρει τουλάχιστον 2 χρόνια το επαγγελματικό. 2 χρόνια, έτσι. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα, αν θέλει να περνάει καλά, αν θέλει να μάθει να ζωγραφίζει και να περνάει ευχάριστα και να δημιουργεί και κάτι στον χρόνο αυτόν, δεν χρειάζεται. Στον 1-2 μήνες έχει μάθει ήδη τα πρώτα βασικά, όπως αυτό που είδαμε εδώ πέρα, τα πρώτα βασικά βήματα. Μετά από εκεί και πέρα το εξελίσσει. Μπορεί να φτιάξει τρελά πράγματα, πολύ ωραία πράγματα. Αστέρια, δεν μιλάτε, τι έχετε να πείτε? Ναι, εγώ θέλω να ρωτήσω, στην Ελλάδα πιστεύετε ότι υπάρχουν προοπτικές για ένα καλό μέλλον στους καλλιτέχνες που ζωγραφίζουν κτλ? Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, έτσι. Δεν υπάρχει. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και πιάνει και εμένα πάρα πολύ το χέρι μου, αλλά θεωρώ ότι στην Ελλάδα, παιδιά, είναι και λίγο δύσκολο να εξελίξει την τέχνη σου πάνω στη ζωγραφική. Την εξελίξει για πάρτι σου πρώτα απ' όλα. Ναι, από και πέρα σαν δεν χόμπι. Είναι σαν χόμπι. Η αγιογραφία πρέπει να έχει... Ναι, αλλά καμία σχέση η αγιογραφία. Γιατί και εκεί ζωγραφίζεις. Την αγιογραφία, ναι, απλά εκεί περιορίζεσαι και πρέπει να πατήσεις πάνω στις συγκεκριμένα πράγματα. Μιλάω στο πλαίσιο της ζωγραφικής, παιδιά. Ναι, εντάξει, οκ. Ότι είναι στη ζωγραφική μέσα. Εγώ μιλάω για πιο ζωντανά πράγματα, πιο μοντέρνα, πιο... Εντάξει, άλλο στυλ τώρα. Ναι, αν εντάξει, υπάρχει κάποιο μέλλον, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά άτομα, παιδιά, που είναι ταλέντα όντως, ζωγραφίζουν υπέροχα. Και μακάρι να υπήρχε η δυνατότητα να υπάρχει μέλλον πάνω στη ζωγραφική, πάνω στην τέχνη αυτή. Δυστυχώς δεν βοηθάει τίποτα για αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτό είναι ότι κάνεις μόνος σου. Γιατί είναι και σπάνιο ταλέντο να ζωγραφίζεις έτσι. Είναι ότι κάνεις μόνος σου και από εκεί πέρα πώς θα το κυνηγήσεις, πόσο τυχερός θα είσαι. Είναι... Γιατί είναι δύσκολο κομμάτι τη ζωγραφική. Δεν μπορείς να επιβιώσεις, να επιβιώσουν όλοι από τη ζωγραφική όπως σε μια άλλη δουλειά. Ποια είναι από τα στάνταρ στοιχεία που πρέπει να έχει ένας. Νέος που πάει να αρχίσει τη ζωγραφική, την τέχνη αυτή. Να του αρέσει. Πάνω απ' όλα. Διάθεση, έμπνευση. Το ταλέντο βοηθάει.
Εντάξει, αλλά και δεν είναι και απαραίτητο, γιατί μπορεί να έχει ταλέντο, αλλά να μην δουλεύει αυτό που πρέπει. Δηλαδή, αν έχει ταλέντο και δεν μπορεί να δουλέψει, δεν κάνει εξάσκηση, δεν θα προχωρήσει ποτέ. Μπορεί να μην έχει πολύ μεγάλο ταλέντο, αλλά να κάνει πολύ εξάσκηση για να προχωρήσει πολύ περισσότερο από κάποιον που έχει ταλέντο. Είναι διάφορα πράγματα τα οποία να το θέλει. Το βασικότερο είναι να το θέλει και να του γίνει τρόπο ζωή η ζωγραφική. Εσεί από πού εμπνέεστε, α πούμε? Εγώ από τα πάντα. Από τη φύση πιο πολύ, από τι? Από τα πάντα, από τα πάντα. Από τα πάντα, και δεν είχα και χώρο για να φέρω, γιατί έχω και ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, γιατί κάνω και γυμνά πολλά. Έχω πάρα πολύ ωραία κομμάτια σε γυμνό. Ναι, τεχνικό, artistic δηλαδή. Πάρα πολύ ωραία, ναι. Απλά θα το φέρουμε σε άλλη εκπομπή αυτό, πιστεύω. Αλλά με εμπνέουν πολύ και αυτό που βλέπεις εδώ πέρα, γιατί αυτά τα τρία κομμάτια τα είναι δικά μου. Τα τρία πρώτα με Γεράκους εδώ. Ναι, που μου αρέσει η έκφραση, η ρητίδα, έκφραση η έκφραση του προσώπου αυτή. Εμένα μου αρέσει πάλι, ξέρεις, αυτό που είναι με το ποταμάκι, με τη θάλασσα. Η φύση. Ξέρεις, εμένα μου αρέσει η φύση, παιδιά, με ηρεμία. Εμένα πάλι πιο πολύ οι άνθρωποι, αυτό που λέει και ο καλλιτέχνης μας σήμερα. Θέλω να σε ρωτήσω, τι είδους τεχνικές χρησιμοποιείς? Εγώ χρησιμοποιώ, εμείς δουλεύουμε λάδια. Λάδια. Ναι. Στη ζωγραφική με λάδι έχεις ένα καλό. Έχει ένα καλό μάλλον. Ότι μπορείς να δουλεύεις χαλαρά. Ναι. Δεν χρειάζεται να είσαι βιαστικός. Δουλεύεις χαλαρά. Αν γίνει κάποιο λάθος όταν θες να κάνεις κάτι συγκεκριμένο, μπορεί να το διορθώσεις. Λοιπόν, όπως εδώ, στα πρόσωπα που βλέπουμε, αν έχει γίνει κάποιο λάθος, διορθώνεται. Από ό,τι ξέρω, τα λάδια είναι δύσκολη τεχνική, γιατί λέει χρειάζεται πολύ να στεγνώσει και κάτι τέτοιο. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ να στεγνώσει. Εγώ το θεωρώ πιο εύκολη τεχνική από κάποια άλλα πράγματα. Αλήθεια? Ναι. Γιατί... Να, αυτά είναι τα έργα της μαθητρίας. Πόσο θέλει να στεγνώσει ένας καμβάς? Μπορεί να χρειαστεί και μια εβδομάδα, άμα έχεις βάλει πολύ λάδι, αλλά μπορείς να το αραιώσει με λίγο νεύτη, οπότε να σου στεγνώσει και πιο γρήγορα. Υπάρχει και το ακριλικό όμως, το οποίο στεγνώνει άμεσα. Ακριλικό λάδι, Όχι ακριλικό. Ακριλικό χρώμα, σκέτο. Το οποίο αυτό στεγνώνει άμεσα. Αυτό δεν ταιριάζει με εμένα. Μπορεί να ταιριάζει σε κάποιους άλλους, αλλά σε μένα δεν ταιριάζει, γιατί εγώ θέλω να το πηγαίνω χαλαρά τη ζωγραφική. Κάποιος άλλος όμως που θέλει να τελειώσει γρήγορα και είναι πιο βιαστικός, μπορεί να το βοηθήσει για το ακριλικό, γιατί τελειώνει τσακά-τσακά. Ναι. Υπάρχουν πολλοί που διαλέγουν τώρα. Κάποιοι άλλοι το ακριλικό, κάποιοι άλλοι λάδι. Αλλά όπως και να έχει, ο καθένας βγάζει τη δικιά του έκφραση πάνω στη ζωγραφική. Ναι, εννοείται. Γεωργία. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Προφανώς και η ζωγραφική μέσα από όλα αυτά που υπάρχουν, έχει εξελιχθεί αρκετά και ναι, μ' αρέσει και εμένα, αν και πλέον δεν ασχολούμαι τόσο, κάποτε ασχολιόμουν κι εγώ, αλλά έχω δει τώρα τελευταία το ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν τέχνη και τα έχουν καταφέρει με γκράφιτι. Ναι. Αλλά όχι τα γκράφιτι που λέμε στους στίχους με απλά γράμματα. Πραγματικά δηλαδή... Ναι, τέχνη. Καλλιτεχνία, ναι. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό, τι πιστεύετε? Αυτό είναι ένα κομμάτι πολύ ωραίο και πολύ δύσκολο, εγώ πιστεύω. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να φτιάξεις τώρα, και ειδικά με σπρέι, να φτιάξεις τώρα μια προσωπογραφία. Και εγώ το απόρρισα. Έχω δει να κάνουν με λεπτομέρειες και λέω πώς το καταφέρανε με το σπρέι να το κάνουν αυτό. Επειδή δεν είναι το ίδιο με το πινέλο που κάνεις έτσι μια γραμμούλα και αυτό, το άλλο είναι ότι βγει. Ναι. Τελείως είναι διαφορετικός τρόπος. Δηλαδή, εγώ για παράδειγμα, το γράφητε δεν μου ταιριάζει εμένα. Εκτός μόνο αν έχει καμία άκρη παράξενη και το σπρέι. Τις μύτες τις φτιάχνεις αναλόγως πώς θα θες να ρίξεις. Αν το δουλεύουν έτσι, ίσως. Ναι. Απλά το δύσκολο όμως είναι το να φτιάξεις μια προσωπογραφία σχετικά, άμα ξέρεις, σε αυτό το μέγεθος εδώ πέρα το μικρό, είναι σχετικά εύκολο, άμα ξέρεις. Το να φτιάξεις όμως ένα τεράστιο πρόσωπο με λεπτομέρεια είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, αυτός που κάνει ένα γκράφιτι και το κάνει και ωραία, είναι καλλιτέχνης. Είναι πραγματικά καλλιτέχνης. Ναι. Και πού να δεις να πιάνουν ένα ολόκληρο κτίριο. Και να το κάνουν, ναι. Και λέω. Πόσο χρόνο αφιερώσαν να το κάνουν, πώς καρφάραζαν, τι κάνανε, κρεμιόντουσαν από πάνω, τι κάνανε, το Spider-Man. Ναι, δηλαδή είναι φοβερό. Απλά ο καθένας, ο κάθε καλλιτέχνης διαλέγει το είδος που θέλει να ζωγραφίζει, διαλέγει τα χρώματα, άλλος θέλει ακριλικό, άλλος θέλει λάδι, άλλος θέλει σπρέι. Τα συναισθήματα όμως παραμένουν ίδια. Ναι. Αυτό έχει σημασία. Ναι, αυτό.
Να ρωτήσω, υπάρχουν διαγωνισμοί καθόλου στα γκράφιτι, γνωρίζετε, ή στη ζωγραφική πάνω. Ζωγραφική υπάρχουν εκθέσεις, στα γκράφιτι δεν γνωρίζω. Α, όχι για εκθέσεις, για διαγωνισμούς όχι, τέτοια. Όχι, δεν γνωρίζω για διαγωνισμούς. Εγώ είχα μάθει κάποτε για διαγωνισμούς, αλλά ήταν μεταξύ εφήβων, ήταν μέσα σε σχολεία. Ναι. Ότι όποιος είχε το ταλέντο και το πίστευε, και εγώ πριν χρόνια πήγαινε ναι, και ήταν σε ένα διαγωνισμό. Δεν είχα μάθει όμως κάτι παραπάνω. Απλά εγώ πιστεύω ότι τουλάχιστον στην τέχνη δεν υπάρχει διαγωνισμός, γιατί ο καθένας εκφράζει αυτό που αισθάνεται. Ναι. Δεν μπορείς να πεις αυτός είναι πρώτος, αυτός είναι δεύτερος, αυτός είναι τρίτος. Αλλά και πάλι η τεχνική, η βάση που τους δίνεται χρειάζεται για να βγάλουν το δικό τους. Ναι, ναι, η τεχνική εντάξει. Τη δικιά τους έμπνευση προς τα έξω. Η τεχνική δεν μπορεί να βαθμολογηθεί. Η τεχνική. Αν μιλάμε για διαγωνισμό, σημαίνει ότι κάνουμε. Σκίτσογραφία, πώς λέγεται. Μολύβι, το ότι, σκίτσο, ναι. Ναι, το ότι βλέπεις κάτι και από την πλευρά που είσαι ακριβώς πρέπει να το ζωγραφίσεις ακριβώς έτσι όπως το βλέπεις. Σε αυτό ναι, έχεις δίκιο. Και ο καθένας μπορεί να κάθεται σε κάποια διαφορετική πλευρά. Το θέμα είναι ότι από την πλευρά που κάθεσαι πρέπει να το ζωγραφίσεις έτσι ακριβώς όπως φαίνεται. Ακεί ναι, μπορεί να συμβεί. Εκεί μπορεί να κάνεις, να το πεις και σαν διαγωνισμό, ναι. Αλλά, αν και η ζωγραφική, εγώ πιστεύω περνάει και λίγο πιο πέρα από αυτό, οπότε μπορείς να βλέπεις κάτι έτσι όπως το βλέπεις, αλλά το βασικότερο και το πιο δύσκολο είναι να το αποδώσεις έτσι όπως το φαντάζεσαι ή όπως το θέλεις. Δηλαδή να μην έχει καμία σχέση με αυτό. Είναι όπως το φαντάζεσαι και αυτό που σου βγάζει. Ναι. Αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο από το να δεις κάτι συγκεκριμένο. Και να το ζωγραφίσεις. Έχει εν μέρει κάποιους περιορισμούς. Ναι. Επιπλέον, τώρα βγαίνουν και καμβάδες με ενσωματωμένα υλικά πάνω. Να το τονίσουμε κι αυτό. Εννοείς την εκτύπωση. Υλικά πάνω. Να βάζουν διάφορα. Α, που φτιάχνουν. Όχι, κάτσε. Που βάζουν διάφορα. Π.χ. πίσω. Α, ναι, που προσθέτει διάφορα υλικά στο έργο. Ναι. Ζωντανά. Ναι, ναι. Και να είναι ζωγραφισμένο. Αυτό τώρα είναι άδειο. Όχι, αλλά. Αλλά υπάρχουν και με ζωγραφιές. Ναι. Απλά εμένα η γνώμη μου είναι, ρε παιδιά, ότι άλλο το 3D να προσθέτει κάτι πρόσθετο και άλλο το φυσικό, το. Άλλο το αυτοδημιούργητο. Ναι, σαν αυτά που κάνουν και έχουμε εδώ πέρα στο Λύση στο Πλατό. Καμία σχέση για μένα. Γιατί είναι άλλο να ζωγραφίζεις κάτι και άλλο να προσθέτεις κάτι. Ο καθένας βέβαια έχει τα γούστα του, έτσι. Ωραίο μεν. Τα έχω δει κι εγώ. Εμένα αυτά, μου αρέσουν. Ναι. Έχω πάει σε πάρα πολλές εκθέσεις και έχουν υπέροχα έργα. Είτε με διάφορα υλικά πάνω, είτε και σκέτα. Εμένα μου αρέσουν. Κοίταξε να δεις κάτι. Και σε αυτό εδώ πέρα, για παράδειγμα. Μπορούμε να προσθέσουμε, για παράδειγμα. Εννοείται. Μπορούμε να προσθέσουμε οτιδήποτε και σε αυτό το έργο πάνω. Το βασικό είναι ότι ξεκινάει από. Επειδή ξέρω ότι κάνεις και τέτοια. Ναι, ναι, ξεκινάει από το τίποτα, φτιάχνουμε αυτό και από εκεί πέρα μπορείς να προσθέσεις, συγγνώμη, και κλαράκια και να βάζεις και λίγο ξύλο στον κορμό, άμα θέλεις. Δηλαδή, άμα θες να το κάνεις λίγο παραπάνω. Ακόμα καλύτερα να το φτιάξεις και εσύ να είναι χειροποίητο αυτό που θα προσθέσεις. Ναι, να φαίνεται πιο. Και πετρούλες μπορεί να βάλεις πάνω, να δείξουν πιο φυσικές και μετά ή να τις ζωγραφίσεις, αν τις αφήσεις φυσικές, εξαρτάται. Δηλαδή, μπορεί να κάνεις πολλά πράγματα. Άμα ξεκινήσεις και σου αρέσει να δημιουργείς και έχεις φαντασία, φτιάξεις τα πάντα. Το θέμα είναι να σου αρέσει και να θέλεις να δημιουργήσεις. Εντάξει, εγώ εκτιμώ πάρα πολύ τους πίνακες που είναι ζωγραφισμένους στο χέρι με κάθε λεπτομέρεια. Και τους κλασικούς και τους μοντέρνους, αλλά πάντα η βάση είναι το κλασικό. Εγώ αυτό πιστεύω. Θα το πείτε κι εσείς αυτό. Ναι, εντωμεταξύ βλέπουν τους πίνακες στα τοπία τώρα και θα λέει κάποιος που δεν ξέρει, θα λέει πόση δουλειά έχει αυτό. Θα έχει πολλή δουλειά. Λοιπόν, και όταν έχετε όπως έρχεται η Νεφιζέ να ζωγραφίσει, άμα δεις. Μα έχει πολλή δουλειά ή λίγο. Πόσο. Ας να αφήσουμε τη μαθητριά σου, καλέ να τα πει. Πόσο. Σας πω. Όταν έχω τον κύριο Καρμέρη δίπλα μου, είναι εύκολο γιατί μου λέει πώς πρέπει να το κάνω, τι πρέπει να χρησιμοποιήσω. Με τα πινέλα. Είναι εύκολο, γενικά. Ναι, είναι εύκολο. Εγώ που δεν μπορούσα να ζωγραφίσω τίποτα απολύτως και τώρα ξαφνικά βλέπω και είναι δικό μου αυτό το πράγμα, ενθουσιάζομαι πάρα πολύ. Τελικά έχω τέχνη. Μπορώ. Αυτό και χαλαρώνω πάρα πολύ. Παίζει πολύ μεγάλη ρόλο, ξέρω εγώ, στη ψυχολογία του ανθρώπου. Αλλά είναι εύκολο. Ξεκινάει η καθοδήγησή μου εμένα σε ένα μάθημα, ξεκινάει να βοηθά 80%. Βοηθάω στην αρχή 80% και μετά σιγά σιγά όταν εξελίσσει την τέχνη της και μαθαίνει. Ξεπερνεί μόνη της. Κατεβαίνω σιγά σιγά στα 70%, 60% και σιγά σιγά φτάνει να ολοκληρώνει, θα φτάσει μάλλον να ολοκληρώσει το έργο μόνη της. Εκεί θα προχωρήσουμε σε άλλο επίπεδο μετά. Να σε ρωτήσω, πού θα σε βρουν οι τηλεθεατές, θέλω έτσι να μας πεις. Οι τηλεθεατές μας θα μας βρουν αυτή τη στιγμή αν θέλουν στη Βάρη. Εκεί έχουμε τον Ronin Art Studio. Είμαστε Βάκου 26,
Και στο Facebook μέσα μπορούν να με βρουν Καρμύρη Στατού Κωνσταντίνος και να τους πούμε και περισσότερες λεπτομέρειες, να απαντήσουμε σε ερωτήσεις ό,τι θέλουν. Και προσεχώς θα είμαστε και στη Δάφνη. Για αυτούς που θέλουν να εξυπηρετηθούν και στη Δάφνη. Ωραία, ναι. Γιατί εγώ σου ήρθα, αλλά να σε βρουν και οι τηλεθεατές. Γιατί πίστεψέ με ότι οι τηλεθεατές, κάποιοι έχουν χόμπι τη ζωγραφική, κάποιοι έχουν το κολύμπι, κάποιοι έχουν. Να ξέρουν πού θα πάνε δηλαδή. Και όχι ότι και ότι, σας συστήνω τους καλύτερους, να το ξέρετε. Εμείς έχουμε, συγγνώμη, έχουμε κάνει ένα διάλειμμα από τη Δάφνη τα τελευταία 2 χρόνια, γιατί ψάχναμε για χώρο συγκεκριμένο και δεν μπορούσαμε να βρούμε. Γι' αυτό είμαστε τώρα, λειτουργούμε στη Βάρη. Και θα βρούμε και στη Δάφνη, πιστεύω ότι έχουμε καταλήξει κάπου. Και θα είμαστε σύντομα στη Δάφνη. Από εκεί και πέρα, όποιος δεν βολεύει στη Βάρη μπορεί να έρχεται στη Δάφνη. Εμείς στη Δάφνη, ούτως ή άλλως, σαν μαγαζί, ήμασταν πάρα πολλά χρόνια. Με το καλό, Αστεράκι. Ευχαριστώ πολύ. Και κοντά μας, έτσι να παίρνω και έτσι. Μια μέρα πρέπει να το καθιερώσουμε όμως. Να πάρω εδώ το Γιάννη και τη Γεωργία. Και να πάω σαν μαθητή. Θα ζωγραφίσουμε όλοι μαζί, live. Ναι. Από εκεί και πέρα θα κάνουμε τα δικά μας. Μην νομίζετε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εμείς θα είμαστε. Μην νομίζετε. Αλλά γιατί θα πούμε. Το τι θα πούμε έχει σημασία. Λοιπόν. Μείνετε μαζί μας για να μάθετε. Έτσι. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Και όπως σας είπα, τώρα θα έχουμε διαφορετικό θέμα. Είμαστε εδώ με τον Κωνσταντίνο Καρμύρη και την μαθήτριά του, την Εφιζέ. Επιπλέον με τον Γιάννη και τη Γεωργία μας. Και το θέμα μας είναι το τατουάζ. Ναι, γιατί ο Κωνσταντίνος μας, εκτός από τη ζωγραφική, κάνει και τατουάζ. Το ένα φέρνει το άλλο, φαίνεται. Έτσι. Πάει, ναι. Λοιπόν, καταρχήν, να ξεκινήσουμε λίγο ιστορικά, να πούμε για το τατουάζ ή να πούμε κατευθείαν για τα δικά σου τατουάζ. Ας πούμε, κατευθείαν καλύτερα, γιατί είναι αυτό που πιστεύω ότι αφορά και το, δηλαδή θέλει να μάθει ο κόσμος. Όλα θα τα μάθει ο κόσμος. Εντάξει. Λοιπόν, απλώς σου έδωσα, οι καλεσμένοι θέλω να μου λένε τις απαιτήσεις τους και εγώ να είμαι δίπλα τους. Οπότε ξεκινάμε με τα τατουάζ τα δικά σου. Και να ξέρετε τηλεθέτες, εγώ έκανα 2, 3. Τρία έκανα. Έτσι. Έκανα ένα ΑΚ47, ένα Άρια Queen και μία κορώνα. Αυτά κάναμε. Και ένα γκάν. Έτσι. Έχει μπει πλέον το τατουάζ στη ζωή μας. Ναι. Έχει μπει γιατί τώρα έχει εξελιχθεί σε τέχνη. Δηλαδή είναι κάτι όμορφο εκτός από παλιά το κάνανε κάποια συγκεκριμένα άτομα. Τώρα είναι όπως η ζωγραφική. Αυτό που λέγαμε και πριν. Έκφραση. Ο άλλος που το κάνει θέλει να εκφράσει κάτι από αυτό που σκέφτεται, από αυτό που νιώθει. Έχει κάτι συγκεκριμένο που θέλει να αποτυπώσει πάνω στο σώμα του. Και εγώ το βασικότερο είναι ότι ξεκίνησα σαν ζωγράφος, αυτό που λέγαμε πριν, και πέρασα μετά στο τατουάζ, γιατί ήταν η εξέλιξη, εγώ πιστεύω, της ζωγραφικής μου. Όλος ο κόσμος θέλει να κάνει, πώς τουλάχιστον ξεκίνησε, ο περισσότερος δηλαδή, θέλει να κάνει. Λες μια μέρα θα ασχοληθώ και με το τατουάζ, είδες κάτι που σου άρεσε και λες θέλω να το δοκιμάσω κι εγώ. Ήθελα πάντα να κάνω τατουάζ, αλλά επειδή εμένα μου απασχολούσε πολύ χρόνο η ζωγραφική και είχα μάθει να δουλεύω εγώ και ο πίνακας μόνο, χωρίς να έχω άλλον μέσα στο εργαστήριο. Ναι. Ήταν πολύ δύσκολο να ασχοληθώ και να κάνω τατουάζ. Δεν ήταν η ψυχολογία μου έτσι να έχω άλλον εκείνη την ώρα ζωντανά και να δουλεύω. Και έχω δουλέψει, έχω φτιάξει τα πάντα. Σε πισίνες έχω δουλέψει, έχω ζωγραφίσει σε πισίνα κάτω στο πάτωμα, έτσι. Σε τοιχογραφίες, σε παιδικά δωμάτια, παντού. Τα είχα κάνει όλα. Και λέω, τι μένει τώρα, να ζωγραφίσω πάνω σε δέρμα. Λοιπόν, και το 2006 έκανα και ένα σεμινάριο, γιατί έπρεπε να μάθω κάποια βασικά πράγματα. Πώς δουλεύει το μηχανάκι, πώς δουλεύω τα χρώματα, τις βελόνες και τα πάντα. Και το 2006 και ξεκίνησα. Και κιόλας, να ναι, τα λέμε. Αυτό είναι το βασικότερο. Η απολύμανση είναι βασικότερο, η καθαριότητα. Γιατί
Είναι δέρμα. Είναι πληγή αυτό που γίνεται σαν τατουάζ. Πρέπει να είναι αποστηρωμένα όλα. Έτσι. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Πώς σου φάνηκε η πρώτη επαφή με κυριολεκτικά ζωντανό οργανισμό, τον οποίο εσύ εκείνη τη στιγμή δεν θα πω τρύπαγες, θα πω έβαζες την τέχνη κεντούσα. Σου. Κεντούσες. Κεντούσα. Όπως κάνουν οι γιαγιάδες. Έτσι, έτσι. Εμένα μου φάνηκε στην αρχή. Φοβήθηκες, δεν αισθάνθηκες ότι κι αν κάνω λάθος και αν πονάει και. Όλα αυτά τα αισθάνθηκα, αλλά επειδή εγώ τότε και εγώ δεν είχα τατουάζ και δεν ήξερα πώς είναι ο πόνος, εγώ τι έκανα. Πήρα το, ναι, το μηχανάκι, το έφτιαξα κανονικά, έβαλα τη βελόνα χωρίς χρώμα και έκανα εξάσκηση πάνω μου. Χωρίς χρώμα. Να δω πώς. Ναι. Τι κάνεις δηλαδή. Το γδάρσιμο. Έκανα όλο το γδάρσιμο κανονικά. Πώς έκανα ένα σχέδιο χωρίς χρώμα. Για να δω όταν θα πάω σε άλλο, ναι, πόσο θα το βάλω μέσα. Εντάξει, προφανώς όμως δεν μπορεί να είναι περισσότερο με χρώμα. Όχι. Όχι. Όχι, το ίδιο πράγμα είναι. Γιατί στην αρχή μπορεί να ξέρεις, αλλά πρέπει να ξέρεις πώς θα μπει βελόνα. Όταν είσαι καινούριος, δεν ξέρεις πώς θα μπορεί να βάλεις λίγο παραπάνω τη βελόνα, μπορεί να πονέσεις τον άλλον λίγο παραπάνω. Αυτό δεν μπορεί να πας. Έκανες ένα σεμινάριο, πας και στον άλλον και το κάνεις κατευθείαν. Εννοείται. Λοιπόν, εμένα το σεμινάριο το βασικό ήταν ότι με έμαθε πώς να χειρίζομαι το μηχανάκι και πώς να βάζω τις βελόνες και αυτά. Στην ουσία, εγώ αυτό χρειαζόμουν να μάθω, γιατί το να ζωγραφίζω όταν άρχισα να το κάνω μου βγήκε τελείως φυσιολογικό. Επειδή ήδη ζωγράφιζα χρόνια. Και μου βγήκε φυσιολογικό. Και μου άρεσε μετά, γιατί όταν κάνεις και σε κάποιον άλλον, δεν είσαι μόνος στο εργαστήριο. Μιλάς με τον άλλον, κάνεις χαβαλέ, περνάς καλά. Ναι. Πόσο χρόνια ασχολείσαι με το τατουάζ? Από το 2006 μέχρι σήμερα. 4 είναι και 8 να πούμε. Περίπου, ναι, 13-14 χρόνια. 12, ναι, 13. Όχι. 12 χρόνια. Το 12 είναι 9. 9 και 6. Δεν είναι 9. 8 και 6. 8 και 6. Γιατί 8 και 4. Έχεις δίκιο. Θα μας τρελάνεις. Δεν έχω πιει πολλούς καφέδες ακόμα. Και δεν με λέγανε και φυτό τσάμπας μέσα στο σχολείο. Είμαι θυσμένος σε καφέδες. Άμα δεν πιω πολλούς καφέδες, δεν μπορώ να λειτουργήσω. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, να σε ρωτήσω, καμαράκι μου, τι έχει πιο πολύ ζήτηση, ο καμβάς ή το τατουάζ? Λοιπόν, περισσότερη ζήτηση έχει το τατουάζ. Το τατουάζ, έτσι. Ναι. Χωρίς συζήτηση. Τι συνήθως σου ζητάνε? Μου ζητάνε τα πάντα. Τα πάντα. Από ότι θα τους έρθει εκείνη την ώρα στο μυαλό κάτι το οποίο τους ήρθε και θέλουν απλά να το κάνουν χωρίς να το έχουν πολύ σκεφτεί. Καλή ώρα όπως είναι φιζέ. Έτσι γνωριστήκαμε. Φιζέ, τι διάλεξες? Έχω διαλέξει ένα που όσοι το είδανε μου είπανε πόση ώρα σκέφτηκες για να το κάνεις. Συγγνώμη. Όταν διάλεξε το πρώτο της, να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί έτσι κάνουν όλοι. Ξεκίνησε να κάνει ένα γράμμα εδώ πέρα, ναι, το οποίο δεν το είχε πολύ σκεφτεί. Το έκανε, θεωρούσε ότι της άρεσε, χωρίς πολύ σκέψη. Ναι. Μετά δεν της άρεσε και πρέπει να το καλύψουμε. Ναι. Κάναμε cover εδώ, το καλύψαμε. Εδώ ήξερε τι ήθελε. Στην αρχή νόμιζε. Μετά ήξερε. Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, ο κόσμος, ας πούμε, άλλες φορές ξέρει, άλλες φορές το κάνει επειδή έτσι του ήρθε μια τρέλα για να το κάνει. Μου ζητάνε τα πάντα. Τα πάντα, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Ως ό,τι σημεία εγώ θέλεις. Εγώ έχω δει πολλοί ονόματα, έχω δει πολλές φράσεις. Και φράσεις πολλές ζητάνε. Φράσεις, ονόματα ζητάνε πάρα πολύ, αλλά ζητάνε και Japanese στυλ και old school στυλ. Ζωάκια. Ζωάκια, λύκους, τίγρεις, τέτοια πράγματα. Και ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και κάνουμε και συνδυασμούς. Δεν είναι ότι θα μου φέρεις και να μου πεις, ξέρεις, θέλω αυτό μόνο. Μπορείς να έρθεις και να μου πεις, ξέρεις, θέλω να φτιάξω κάτι και να συνδυάσουμε κάποια πράγματα. Τα συνδυάζουμε αυτά, τα βλέπεις και μετά τα πατάμε. Να κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Ό,τι θέλεις. Θέλω να σας ρωτήσω. Πιστεύω, κατά την άποψή μου, ότι έχει γίνει και λίγο της μόδας το τατουάζ. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό εσείς? Κοίταξε. Έγινε της μόδας ξαφνικά. Κάποια στιγμή είναι πολύ της μόδας. Το οποίο κάναν όλοι και χωρίς να ξέρουν, ας πούμε, απλά γιατί ήθελαν να κάνουν τατουάζ. Και διέρχεσαι αυτό ένα διάστημα. Εγώ πιστεύω τώρα είμαστε στη φάση που όποιος κάνει τατουάζ το κάνει όχι για την εμόδα, γιατί σαν τέχνη το κάνει πια. Εγώ πιστεύω αυτό το κομμάτι της μόδας πέρασε. Ή τουλάχιστον έχει αρχίσει και ξεθοριάζει σιγά σιγά. Εγώ ακόμα πιστεύω το αντίθετο, ότι και πλέον για μένα μοναδικός είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει τατουάζ. Και εγώ σε αυτή τη φάση τώρα, βέβαια είχα αρχίσει και από τα 15 μου να κάνω τατουάζ, δηλαδή κοντά 10 χρόνια είναι που έχω τατουάζ. Δεν ξέρω. Τώρα δεν θα έκανα άμα δεν είχα.
Γιατί βλέπω ότι έχουν πάρα πολύ. Βέβαια, ακόμα συνεχίζω και κάνω. Έχω μπει στο τρυπάκι και είναι να κάνεις ένα τατουάζ, παιδιά. Αν κάνεις ένα, εγώ αυτό πιστεύω. Δεν ξέρω να μας πει και η μαθήτριά σας. Ναι, μας πει. Ισχύει. Εγώ είχα κάνει όνομα που ήταν το πιο κλασικό. Αλλά ήθελα να δοκιμάσω κιόλας πώς είναι, επειδή ήταν η πρώτη φορά. Και δεν μ' άρεσε. Μέσα σε 3-4 μήνες, μετά ξαναπήγα στον κύριο Καρμίδη και... Απλώς πιστεύω ότι βιάστηκε. Πάρα πολύ. Απλά ήθελα. Αν είναι να κάνει κάποιος κάποια τέτοια ενέργεια, καλό είναι να το σκεφτεί καλά. Γιατί δεν θα είναι κάτι το οποίο παίρνουμε μια γόμα και το σβήνουμε, δεν είναι έτσι. Είναι κάτι το οποίο θα μείνει και εν πορεία. Οπότε, σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε κάτι τέτοιο, εμείς πρέπει να συμβουλέψουμε, να το σκέφτεστε καλά, να διαλέξετε τον άνθρωπο που θα σας το κάνει να είναι επαγγελματίας και να είναι όλα καθαρά μέσα. Παιδιά, είναι με το δέρμα, δεν κάνουμε αστεία εκεί πέρα. Εγώ τους λέω πάντα να σκεφτούν καλά αυτό που θέλουν. Πάντα, γιατί είναι κάτι που γίνεται και μετά δεν βγαίνει. Το οφείλετε και να το πείτε. Το λέω όχι, ούτως ή άλλως εγώ θα το έλεγα, γιατί κάποιοι δεν το λένε. Σαν επαγγελματίας, εμένα... κάποιοι δεν το λένε, ναι. Είναι αλήθεια. Εγώ θέλω να το πω, γιατί θέλω να με εντάξει αυτό που θα κάνω και να το έχει σκεφτεί ο άλλος καλά, να μην το μετανιώσει αργότερα. Σε μικρές ηλικίες, κάτω των 18 δεν κάνω. Σωστό. Εντάξει, μπράβο. Γιατί πάλι πολλοί κάνουν. Εγώ δεν κάνω. Εγώ, αν θα έρθει κάποιο και είναι κάτω των 18, θα πω να μου φέρει η υπεύθυνη δήλωση, να μου φέρει ο γονέα του. Ή να έρθει μαζί με τον ίδιο, που μου έχουν έρθει εμένα. Ακόμα καλύτερα. Και μου έρχονται, ναι, και έχει κάνει και η μαμά, έχει κάνει και ο γιος. Ή έχει κάνει... Σαν τη δική μου περίπτωση, που μαζί με, όπου πήγαινα με τη μαμά μου από πίσω. Έτσι, και κάνει και η μαμά Piercings, μαζί. Κάνει και η μαμά μαζί. Ναι, ναι. Και να το σκεφτούν καλά, γιατί όταν είσαι σε μια μικρή ηλικία, όταν είσαι σε μια μικρή ηλικία, σκέφτεσαι διαφορετικά. Θα κάνεις ένα σχέδιο και μετά θα αλλάξεις γνώμη, θα θες να το καλύψεις. Ναι. Το να το καλύψεις, το τατουάζ. Εξαρτάται. Αν είναι μικρό όπως αυτό, καλύπτεται. Άρα αν είναι αυτό όμως, τώρα και θέλουμε να το καλύψουμε, είναι πολύ δύσκολο. Θα πρέπει να κάνεις πιο μεγάλο. Και θα πρέπει να κάνεις πολύ πιο μεγάλο. Ναι. Και δεν θα είναι και το θέμα που θα της αρέσει. Μπορεί να χρειαστεί να κάνει ένα θέμα που δεν της αρέσει για να καλύψει. Για αυτό. Να καλύψει κάτι το οποίο έχει μετανιώσει. Δηλαδή θέλει πολύ σκέψη. Και ένα άλλο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι το τατουάζ, που γιατί πολλοί λένε να είναι. Φοβόνται μην κολλήσουν τίποτα ή μην. Με τις βελόνες. Ναι. Οι βελόνες, αυτό εγώ πιστεύω είναι ένας μύθος. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση κάποιο στούντιο να ξαναχρησιμοποιήσει την ίδια βελόνα. Είναι το κόστος ελάχιστο, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει. Πέτυχε τη βελόνα κατευθείαν. Το θέμα αυτό είναι να γίνει σωστό καθάρισμα μετά στα υπόλοιπα εξαρτήματα και να γίνει σωστή απολύμανση. Που και αυτό πιστεύω ότι γίνεται, γιατί δεν είναι κάτι. Αλλά το να κολλήσεις κάτι όταν πας να κάνεις τατουάζ, εγώ πιστεύω αυτό είναι το τελευταίο. Δηλαδή, τώρα δεν θέλω να πω σε κάποια άλλη ειδικότητα ιατρική, μπορεί να κολλήσεις, ας πούμε, πολύ περισσότερο, πιο εύκολα κάτι. Γενικά πρέπει να προσέχουμε όμως, γιατί ο άλλος μπορεί, π.χ. όπως θυμάμαι, σε πιο μικρή ηλικία που είχα πάει, ας μην αναφέρω το τατουάζ, είχα πάει να κάνω τρύπα στο φάλι. Ναι. Και μου είχαν κάνει λάθος τη... Το piercing είναι ένα λίγο πιο περίεργο πράγμα, γιατί... Πιο επικίνδυνο, πιο επικίνδυνο. Από το τατουάζ. Ναι, πιο επικίνδυνο. Ναι. Το piercing. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εν τέλει, εγώ πιστεύω ότι πάντα πρέπει να επιλέγουμε, να βλέπουμε δουλειές. Να... Αυτό είναι βασικότερο. Ναι. Αυτό είναι βασικότερο, να βλέπουμε και τις δουλειές, να ξέρουμε και τον άλλον. Γιατί υπάρχει και πολλοί κόσμος που έρχεται και ρωτάει απλά πόσο κάνει ένα τατουάζ. Το θέμα είναι ποιος σας το κάνει. Εγώ θα ήθελα να πείτε λίγο στο κοινό και σε μεγαλύτερους ανθρώπους που μας βλέπουν, οι οποίοι είναι και γονείς, που δεν συμφωνούν με τα τατουάζ. Εγώ, ας πούμε, τα τατουάζ τα θεωρώ τέχνη. Θέλω να δώσετε ένα μήνυμα σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν συμφωνούν με το να κάνει το παιδί τους τατουάζ. Το οποίο παιδί μπορεί να είναι και 19 χρόνων, να έχει περάσει τα 18, αλλά δεν έχει καμία σημασία αν είσαι 19 ή 20. Πάλι έχεις γονείς και πάλι οι γονείς μπορεί να μην συμφωνούν με αυτό. Θέλω να δώσετε ένα μήνυμα στους γονείς αυτούς που δεν συμφωνούν με αυτήν την τέχνη. Ναι. Εγώ το θεωρώ ότι είναι κάτι τελείως διακοσμητικό, που δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνει, αν το έχει σκεφτεί καλά το παιδί του, για ποιο λόγο να μην το κάνει. Και χίλιες φορές να το δεχτεί και να πάνε μαζί... Να το αγκαλιάσει το παιδί σε αυτό. Ναι, και να πάει μαζί στο στούντιο, να δει και ποιος είναι ο άλλος, να κόψει λίγο κίνηση, να δει τι γίνεται και πού πάει το παιδί. Εντάξει. Παρά να πάει κρυφά μόνο, παρά να πάει κρυφά μόνο κρυφά, του ναι. Και να το κάνει σε κανένα σπίτι ή οπουδήποτε αλλού
Και εκεί που μπορεί να κολλήσει και κάτι, κατάλαβες. Λέμε τώρα, άμα ας πούμε, για παράδειγμα δεν έχει τη σωστή απολύμανση στα εργαλεία. Εγώ πιστεύω ότι ό,τι κάνει το παιδί, ο γονιός πρέπει να είναι δίπλα του. Γιατί πιστεύετε όμως ότι υπάρχει αυτή η νοοτροπία, γιατί θα έχουν περάσει πολλοί άνθρωποι από γύρω σας. Γιατί πιστεύετε ότι υπάρχει αυτή η νοοτροπία ακόμα το 2019? Καλά, δεν υπάρχει αυτό μόνο η νοοτροπία αυτή. Αυτό είναι μεγάλη συζήτηση. Η νοοτροπία αυτή υπάρχει σε όλα τα θέματα στη ζωή μας. Ναι, αλλά το βλέπουμε πάρα πολύ δυστυχώς τα τατουάζ. Στο τατουάζ απλά επειδή είναι κάτι που φαίνεται. Ναι. Γι' αυτό. Αλλιώς η νοοτροπία δεν έχει αλλάξει σε πολλά πράγματα μέχρι το 2019 που έπρεπε να είχαν αλλάξει. Αλλά το τατουάζ τώρα είναι κάτι όμορφο και εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν και πολλοί γονείς που κάνουν και οι ίδιοι. Εμένα τουλάχιστον μου τυχαίνουν τα περισσότερα άτομα που έχουν έρθει, δεν έχουν θέματα τέτοια. Ακόμα και οι γονείς έχουν έρθει και έχουν κάνει μετά. Γιατί να έχεις θέμα. Ή ο γονείς έχει φέρει το παιδί του μετά. Ο γονιός. Ναι, καταλαβαίνω. Σπουδαίο, σημαντικό είναι αυτό, γιατί όπως είπαμε είναι τέχνη το τατουάζ. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα να μιλήσουμε λίγο για την ιστορία του τατουάζ. Έτσι λίγο να... Κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν. Πάμε να δούμε πώς βλέπει το τατουάζ ο κάθε πολιτισμός. Για τους Μάωροι, ακόμη και σήμερα, τα τατουάζ είναι κομμάτι της ιστορίας τους. Στη Δύση, το τατουάζ εμφανίζεται στους σταυροφόρους. Στην αρχαία Αίγυπτο, τατουάζ είχαν οι βασιλικοί ακόλουθοι και οι ιερείς των ειδώλων. Για να διακρίνονται. Οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν την τέχνη του τατουάζ από τους Πέρσες. Οι Ρωμαίοι σημάδευαν με τατουάζ τους σκλάβους και τους εγκληματίες με το γράμμα D. Στην Αίγυπτο έχουν βρεθεί λέει μούμιες της δυναστείας 2000 π.Χ. με τατουάζ και θεωρούσαν το τατουάζ ως ιερό σημάδι και απαγορευόταν να το έχει κανείς πάνω του εκτός από τον Φαραώ. Στην Παλαιστίνη πιστεύουν ότι αν κάνουν τατουάζ στο χέρι, το προστατεύουν από στραμπούλιγμα. Στο Ιράκ πιστεύουν ότι αν κάνουν τατουάζ φέρνει μακροζωία. Στην Ινδία λέει με τα τατουάζ πίστευαν ότι εξορκίζουν την κακή τύχη και τις αρρώστιες. Στην Ινδονησία θεωρούσαν ότι με τα τατουάζ λάμβαναν δύναμη για να αντιμετωπίσουν τις καθημερινές δυσκολίες, όπως το κυνήγι των άγριων ζώων για την επιβίωσή τους. Οι Εσκιμώοι και οι κάτοικοι των νησιών Φίτζι για να εξασφαλίσουν την ευτυχία στην μέλουσα ζωή. Οι Ιάπωνες το χρησιμοποιούσαν για καλοπιστικούς αλλά και θρησκευτικούς λόγους. Στα νεότερα χρόνια το τατουάζ λέει ήταν ταυτισμένο με τους περιθωριακούς, τους μηχανόβιους, τους φυλακισμένους αλλά και ακόμα σε κάποια επαγγέλματα όπως τους ναυτικούς, τους εργάτες κλπ. Μετά άρχισε να διαδίδεται. Τώρα στο σήμερα εννοείται ότι κάνουν όλοι. Σχεδόν όλοι έχουν κάτι, έχουν ένα κρυφό. Εντάξει, υπάρχουν και άτομα που δεν έχουν κάνει, αλλά πλέον ακόμη και η νεολαία υποστηρίζει το τατουάζ. Τι έχετε να πείτε, παιδιά? Εγώ πιστεύω, Άρια μου, μετά από αυτά που είπες, θα πρέπει οι γονείς να μην έχουν πρόβλημα να αφήσουν τα παιδιά τους να κάνουν τατουάζ. Γιατί όλοι οι πολιτισμοί το τατουάζ το βλέπαν θετικά. Τώρα γιατί η σύγχρονη Ελλάδα το βλέπει, γιατί... λες και είναι ο έξω από εδώ, ένας θεός ξέρει. Ναι στα τατουάζ. Ναι στα τατουάζ. Ίσως επειδή κάποιοι έχουν πάρα πολλά και φαίνεται λίγο... Απλά το κάνουν too much. Φαίνεται διαφορετικό. Προκαλούν. Ναι, προκαλούν και φαίνεται η διαφορετικότητα, πώς να σου το πω. Ναι, γιατί ο περισσότερος κόσμος μπορεί να είναι κάπως, απλά δεν θέλει να το δείχνει και καλά. Έχουν προκαταλήψεις πολλές και νομίζουν ότι τώρα το να έχεις ένα τατουάζ είσαι κακός άνθρωπος. Μπορεί να νομίζει κάποιος γονιός ή να φαίνεται. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Μπορεί να φαίνεται αυτό να νομίζει ο άλλος. Ενώ είναι τα καλύτερα παιδιά. Και είναι τα καλύτερα παιδιά. Λένε ότι δεν λάμπει δεν είναι χρυσός. Έτσι. Ότι είναι μαύρο δεν σημαίνει ότι είναι. Ενώ μπορεί αυτός που το λέει και να μην έχει τατουάζ να είναι χειρότερος. Ναι. Ισχύει. Γι' αυτό. Το τατουάζ είναι κάτι καλλιτεχνικό.
Εγώ πιστεύω και είναι επιλογή στον καθένα να βάζει ό,τι θέλει πάνω στο σώμα του, αρκεί να του αρέσει, να είναι ικανοποιημένο ψυχολογικά, να είναι και αισθητικά. Και να δείξω και εδώ πέρα, για παράδειγμα, άλλο ένα που θέλω εδώ πέρα, είναι φιζέ. Αυτό είναι το τελευταίο που έχει κάνει. Για να δούμε. Και είναι μετά από πολλή σκέψη και είναι και πάρα πολύ ωραίο. Να δείξουμε και το χεριού αυτό, όσο φαίνεται. Ναι, δείξει αυτό. Ναι. Και το καλό με την εφιζέ, έχει θετική ενέργεια και όταν έρχεται να το κάνουμε, και όπως και εσύ είχες πολύ θετική ενέργεια, το κάνουμε όμορφα, ξεκούραστα και ευχάριστα. Γιατί η θετική ενέργεια είναι βασικό για να πετύχει και να γίνει καλό αποτέλεσμα. Φαίνεται η άβρα της. Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, ένα περίεργο πράγμα που το έχω συναντήσει μόνο στην εφιζέ είναι ότι όταν έκανε εδώ πέρα άλλο ένα που έχει, που την έβλεπα και προσπαθούσε κάτι να κρατήσει και της λέω: Τι πονάς? Μου λέει: Όχι, μου λέει, καργαλιέμαι. Ακριβώς λοιπόν, μου πήγε αυτό στο πόδι του. Ναι, αλλά εδώ πέρα είναι ένα σημείο το οποίο συνήθως πονάει. Ναι. Εδώ πλευρά και χαμηλά. Και εγώ παραξενεύτηκα όταν μου το είπε ότι είναι φιζέ, γαργαλιόταν αντί να πονούσε. Ναι. Γιατί ξέρεις, ένα ψηλό τσιμπηματάκι το νιώθετε. Μην πούμε ότι δεν νιώθετε τίποτα, θα είναι ψέματα. Ένα τσιμπηματάκι, να πούμε στους τηλεθέατες, το νιώθουν, έτσι. Ανάλογα και τον οργανισμό, παιδιά. Αυτό πήγα να πω. Ανάλογα τον οργανισμό και ανάλογα και το χέρι του καλλιτέχνη. Σωστά. Στην τέχνη του τατουάζ, όταν κάνεις μία φορά το γύρο και περνάς το σχέδιο και το χρώμα, ναι. Επειδή είδα ότι χρειάστηκε να κάνεις και δεύτερη φορά πάνω χτύπημα, τι γίνεται εκείνη τη στιγμή και το κάνεις αυτό? Κοίταξε, το τατουάζ είναι μισογραφική πάνω στο σώμα. Δεν υπάρχει ότι το περνάς μια φορά και θα πιάσει. Εξαρτάται κιόλας και το δέρμα του αλουνού που το κάνουμε. Μπορεί το δέρμα, ας πούμε, να απορροφάει το μελάνι περισσότερο, λιγότερο, να είναι πιο μαλακό ή πιο σκληρό. Αυτό έχει να κάνει και με το δέρμα, είναι πολύ. Το τατουάζ έχει να κάνει με το δέρμα. Αναλόγως το δέρμα μπορεί να πιάσει πιο εύκολα ή όχι. Αν δεν πιάνει πολύ εύκολα, θα χρειαστεί να το ξαναπεράσω. Να το ξαναπεράσω, να το περάσω όσες φορές χρειαστεί, μέχρι να πιάσει και να γίνει αυτό που πρέπει και να δείξει και ωραίο. Όταν θα τελειώσεις ένα τατουάζ, τι πρέπει να κάνει η γυναίκα ή ο άντρας ή το παλικάρι ή η κοπέλα? Στο τατουάζ αυτό. Ναι, βέβαια. Τι πρέπει να κάνει? Το βασικότερο είναι η φροντίδα. Να το φροντίσουμε σωστά για 20 στάνταρ μέρες. Για 20 μέρες εγώ το θεωρώ απαραίτητο και άμα μπορούμε και μήνα ακόμα καλύτερα. Η φροντίδα είναι πάρα πολύ απλή, αν και πολλοί την παραμελούν. Σαν και εμένα, σας έλεγα πριν. Ναι, δεν ήθελα να το πω, ήθελα να είμαι πιο... Δεν πειράζει, λοιπόν, σαν και εσένα. Λοιπόν, παίρνεις, είναι πρωί, μεσημέρι, βράδυ, χρειάζεται ένα μικρό πλησιματάκι, πολύ απαλά και ένα ξέπλυμα, απλά να καθαρίσει, γιατί το μελάνι που βάζεις, αυτό δεν πάει κατευθείαν μέσα. Μετά από 20-30 μέρες θα πεταχτεί το μελάνι που δεν χρειάζεται και θα κρατήσει το δέρμα αυτό που χρειάζεται. Οπότε, ναι, ξεφλουδίζει, αλλά αυτό που κάνει το καύκαλο πάνω ή το ξεφλούδισμα, ποτέ δεν το αγγίζουμε πρώτα απ' όλα με το χέρι, δεν το βγάζουμε εμείς. Εμείς κάνουμε μόνο το πλησιματάκι πολύ απαλά, ό,τι φύγει με το πλησιματάκι, το υπόλοιπο πρέπει να μείνει πάνω για να απορροφείται από τον οργανισμό. Σωστά. Λοιπόν, αφού το ξεπλύνουμε, το ταμπονάρουμε μια πετσετούλα. Ωραία. Εντάξει, το αφήνουμε 5 λεπτά για να στεγνώσει και μετά βάζουμε πεπανθόλ ροζ συνήθως ή κάποια άλλη φύση ειδικά για τατουάζ. Τα μπονάρουμε και αυτή πάνω, δεν την παστώνουμε και τα αφήνουμε ωραία, να απορροφήσει. Να κάνω άλλη μια ερώτηση τελευταία, μπορώ? Ναι, γιατί θα κλείσουμε. Πάλι τώρα με τα τατουάζ, αν μας βλέπει κάποιος και ενδιαφέρεται να μάθει κτλ, μπορεί να απευθυνθεί σε εσάς? Ναι, ναι, αυτή τη στιγμή τα μαθήματα ζωγραφικής και τα σεμινάρια για τατουάζ είναι στον ίδιο χώρο. Είναι στον ίδιο χώρο, γίνονται στη Βάρη, και είμαστε Βάκου 26 στη Βάρη, στο Ronin Art Studio. Λοιπόν, όποιος έχει κάποιες απορίες μπορεί να μας βρει και στο Facebook, Καρμίρη Στατού Κωνσταντίνος, και να μου στείλει ό,τι απορίες έχει και να τις λύσω, να μιλήσουμε, να έρθει να δει, να μου πει τι θέλει. Εν τω μεταξύ και ένα άλλο που θέλω να πω για τη φροντίδα, είναι ότι για 20 μέρες δεν πρέπει να κάνει μπάνιο, να κάνει μπάνιο έτσι στη θάλασσα, να μην μπει θάλασσα. Λοιπόν, να μην το καίει ο ήλιος το τατουάζ, να μην βγαίνει στον ήλιο με ακάλυπτο το χέρι, να το χτυπάει το τατουάζ, γιατί άμα καεί το δέρμα ή άμα χαλάσει το δέρμα, το τατουάζ είναι επιδερμικό, άρα θα χαλάσει και το τατουάζ. Οπότε πρέπει να προσέχουμε το δέρμα μας. Ακόμα και πούλωση να γίνει, το καλοκαίρι για μπάνιο βάζουμε λάδι με καλό δείκτη προστασίας. Τέλεια. Ωραία. Θέλω να σε ευχαριστήσω που ήσουν κοντά μας και σε ένα ζουζού μας και τα αστέρια μου εδώ πέρα που είναι δυναμικά από εμάς. Γεια σας! Γεια σας!